Καλημέρα. Καλή, τι κάνουμε. Ξέρω. Πολύ καλό. Δυσκολεύομαι λίγο. Ναι. Α, δυσκολεύεσαι. Λίγο ναι, δυσκολεύομαι. Mm. Σε ποια ταινία σου αρέσει, αν θυμάσαι καμιά. Κοίταξε, όχι. Πιο πολύ με τον Αστακό λίγο έτσι. Δυσκολεύτηκες ή σ' άρεσε. Όχι, μου άρεσε. Από τα άλλα. Από τα άλλα. Ναι. Θέλω να το δω και αυτό βέβαια. Θέλω να το δω και αυτό. Okay. Ναι, 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 ναι. Είναι και σινεμά όλα. Θα δυσκολευτώ, είμαι σίγουρο. Ναι. Δηλαδή. Λάθος τηλεόραση δεν βλέπετε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Βασανίζει τον εαυτό χωρίς λόγο. Ή πα στην ναι. Σινεμά ή με ασχολείσαι. Όχι, μα είναι και μια κουλτούρα τέτοια νομίζω. Και τεχνικά ρε παιδί μου, η βρυγόνη φακή αυτά πράγματα που χρησιμοποιεί. Δεν τα καταλάβει. Αν δεν τα δει στο σινεμά, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε κλείσει σήμερα. Νομίζω... Καταρχήν, με την Πινέδα που από χθες ναι, προπονήθηκε κανονικά και είναι και αυτός έτοιμος μαζί με τον Άμραμπατ. Σιγά σιγά ένας έρχονται δηλαδή τα αγόρια. Πάρα πολύ σημαντικό. Για τον Άμραμπατ, μια κύπη για την κλήση δεν θα είναι στο Μαρόκο. Ήταν στην προεπιλογή. Επιλέχθηκε ο Καμπί του Ολυμπιακού. Ναι. Οπότε γλίτωσε ο Άμραμπατ και η ΑΕΚ. Εντάξει, ο Άμραμπατ δεν χάρηκε πολύ, υποτιμήνει ότι είναι και σε αυτήν την ηλικία που εντάξει, πολύ δύσκολα θα βρεθεί ο άνθρωπος άλλη τελική διοργάνωση οποιαδήποτε μορφή, ας πούμε, το Μαρόκο. Φαντάζομαι θα το ήθελε. Για την άκρη μικρό το κακό πάντως. Είναι γεννημένος στο Μαρόκο ή αποφάσισε... Ο Μαροκινός είναι από πολύ μικρός που πήγε στην Ολλανδία. Α, είναι από πολύ μικρός. Ναι, είναι στις ακαδημίες, ήταν και στον Άγιαξ, εκεί. Θυμήσε μου το μικρό του όνομα. Νόρντιν. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τον Άμραμπατ δεν περίμενα να τον πάρει, γιατί δεν τον είχε πάρει στο Μουντιάλ. Δηλαδή ήταν και λίγο παράξενο, ας πούμε. Βέβαια και το Μουκουντί που δεν τον είχε πάρει στο Μουντιάλ, στο Καμερούν. Είναι μικρός όμως ο Μουκουντί. Ναι, δηλαδή έχει μια πρόοδο προφανώς, εκτιμάει ο προπονητής. Ενώ ο Άμραμπατ, ο άλλος ο μεγάλος. Τον Άμραμπατ, όταν τον έπαιρνε, δεν είχε την εμπειρία του δώσει πράγματα από τον πάγκο και δεν ήταν ασμάτων έπαιρνε. Δεν θα είναι λοιπόν ο Άμραμπατ, το Μουκουντί θα είναι. Πρέπει να πω εδώ ότι έχουμε ένα ερώτημα σχετικά με το από πότε θα φύγουν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι 12 με 13 και 14 ο Γενάρη αρχίζουν αυτές τις διοργανώσεις. Mm-hmm. Αν και εφόσον, το λέω αυτό γιατί, χθες υπήρξαν δημοσιεύματα, δεν ξέρω τώρα αφορούν, γιατί είναι και λίγο δύσκολο η μετάφραση από τα ιρανικά, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που λέγανε είναι ότι υπάρχει κλήσεις που αφορούν τους διεθνείς που θα τους γνωστοποιήσουν την αποστολή αρχές Γενάρη οι Ιρανοί. Για 2 με 3 του μηνός να ενταχθούν στην αποστολή με έναν αστερίσκο σημαντικό όπως ανέφερε η Ομοσπονδία, τους ποδοσφαιριστές που έχουν υποχρεώσεις, παίζονται δηλαδή τα πρωταθλήματα της χώρας τους και θα δίνονται να ενταχθούν στην αποστολή μετά τις 7 του Γενάρη. Mm-hmm. 8 με 9 δηλαδή, ανάλογα με τις συνεννοήσεις με τις ομάδες. Αν ισχύσει αυτό, γιατί ξαναλέει είναι ρεπορτάζ, δεν ξέρω, δεν καταλάβαινα την ανακοίνωση ή ενημέρωση της Ομοσπονδίας στους συναδέλφους από το Ιράν. Αν ισχύσει αυτό, είναι πολύ πιθανό με τον Ολυμπιακό να είναι ο Χατζησαφή και ο Μοχαμάτη διαθέσιμο, για παράδειγμα. Αν ισχύσει αυτό μόνο για το Ιράν, για το Καμερούν δεν το ξέρω πάντως. Για το Καμερούν δεν έχουν πει ποτέ ακόμα. Θα μπουν στην αποστολή όλοι οι παίχτες, και αυτοί που οι ομάδες που έχουν προτάσματα και αυτοί που δεν έχουν. Έχει μια σημασία αυτό το λέω, γιατί αν και εφόσον είναι διαθέσιμο με τον Ολυμπιακό, θα χάσουν τα μάτια με Άρη, με Παναθηναϊκό, ξανά με Άρη για το κύπελλο. Ατρόμητο, Νεόφιλο, Αστέρα Τρίπολης και με ΠΑΟΚ. Ένας φίλος λέει ότι με δεδομένες τόσες πολλές απουσίες, ειδικά στην άμυνα, δεν πρέπει να πάρει απέχτη. Κοίταξε, έχουμε πει, κατ' επανάληψη νομίζω, αν ακούει ο φίλος, νομίζω ότι το καταλαβαίνει, για το αριστερό άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι και το... Στόπερ. Κοίτα, στόπερ θα είναι ο Κάλενς. Ναι. Γι' αυτό αποκτήθηκε. Κάλενς ο... Κάλενς, Μήτογλου. Φτάνουνε, μωρέ. Μήτογλου, ναι, ένας μήνας. Και υπάρχει και ο Γεμπόα. Ο Ρόξον που είναι στη β' ομάδα, mm-hmm. το υπολογίζει πολύ ο κόουτς, το ξαναπεί από την προετοιμασία και αν και εφόσον χρειαστεί, σε κάποιο από τα παιχνίδια δηλαδή να κάνει κάποια διαχείριση, mm-hmm. ειδικά σε αυτά που είπα πριν, δηλαδή έχει διαφορετικά εκμέσα με τα δόντια αστέρα. Αν χρειαστεί, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει εκεί. Και έχουμε δει να παίζει, ας πούμε, στη διάρκεια της χρονιάς και ο Σιμάνσκι στόπερ. Αν το έχει κάνει, ας πούμε, στο. Ναι, δύο φορές. Στο Europa League. Ναι, Brighton ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ τρίτη διπλά, Όχι, συγγνώμη, δεν είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, έπαιξε Μήτογλου Κάλενς. Όχι, Μήτογλου. Ναι. Στην Αγγλία έπαιξε. Γιατί ο Κάλενς. Αν το έχει κάνει εκεί, θα το κάνει και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα διστάσει, θέλω να πω. Ναι, όχι, εννοείται. Αλλά ξαναλέω, για το κέντρο της άμυνας θα λείψει ένας. Έχει τρεις πρώτες γραμμές η ΑΕΚ και μπορεί να φέρει, ξαναλέω, από την ΑΕΚ Β' τον Ρόξον ή όπως πολύ εύστοχα είπες να βάλει το Σιμάνσκι. Ναι. Εκεί που παρατηρείται πρώτα και το έχουμε πει Σιμάνσκι και έχουμε πει ότι υπάρχει ανάγκη γεννήθηση για μένα στην ΑΕΚ, το θεάλωσε αναβάθμιση αν θες. Mm-hmm.
είναι σε αριστερά του τσάμπιονς. Ναι. Εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε πηγαίνει σε αυτά τα μάτια που προανέφερα μόνο με τον Πίο. Μάλιστα. Την πρώτη γραμμή, ας πούμε, αριστερό μπακ. Έχει ξαναγίνει να βάλει το Σιντιμπέ εκεί, έτσι. Ναι. Κατά ανάγκη, επαναλαμβάνω. Mm. Δεν αποκλείω να το δούμε αυτό, αν και εφόσον δεν έχει... Κάποια λεπτά σου βάλει και τον Πινέδα στην ανάγκη, αλλά... Καλά, ναι, αυτό ναι, μην το κάνω. Ναι, κάποια λεπτά είπα. Ναι, ναι, κάποια ναι, λεπτά ναι. Στην ανάγκη. Αλλά καλό θα ήταν να μην. Ναι, δεν ξεκινάς με τον Πινέδα αριστερό μπακ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Απλά εννοώ ότι, εντάξει, ο Πίλιος έχει έρθει σε ένα σημείο ικανό για να μπορέσει να τον να αξιοποιηθεί από τον coach. Μετά το μάτς αυτό και με τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορείς να ανταποκριθεί το παιδί και γιόλο όλο αυτό το σύρ, γιατί ξαναλέω είναι ένας. Ναι. Δηλαδή αν έμενε ο άλλος πίσω, ήταν ο Μουχαμάντη με τον πήγε, όχι δεν θα κάνει αυτή τη στιγμή. Κίνηση θα έκανε το καλοκαίρι που θα λήγουν τα συμβόλαια, όπως είπαμε και χθες, και πολύ σωστά θα έκανε μια αναβάθμιση στα μπακ της, γιατί και από τα δεξιά θα κοιτάξει. Δεν υπάρχει κανένας για να φεύγει τώρα. Τώρα Γενάρη όχι. Όχι. Εκτός αν δεν είναι τίποτα. Όχι, εντάξει, εκτός αν. Γιατί από πέρυσι που δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Okay. Το λέω γιατί πολλοί λέγανε και πως άνοιξε και δεν ξέρεις για τον τερματοφύλακα. Ναι. Λέω Λαθόν Αθανασιάδη. Δεν έχει προκύψει κάτι. Τερματοφύλακα τώρα νομίζω... Ιανουάριο είναι και σπάνια μεταγραφή. Ναι, εννοείται. Και δεν μπορείς να βρεις και νομίζω βασικό καμία ομάδα δεν θα σου πάρει το τέρμα μου, ας πούμε. Ναι. Εκτός αν μπαίνεις στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και πρέπει να πάρει λεφτά η ομάδα. Το πρώτο τέρμα να δώσει. Πρέπει να είναι απελπισμένοι, να πέφτουν τίποτα τέτοιο. Ναι, παιδί μου, είναι, σου λέω, είναι να το χάνει τσάμπα και να μπορεί να πάρει ένα εκατομμύριο, ναι. Ξέρεις. Και αυτό παίζει σε κάποια πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε πριν, από πριν δηλαδή. Σου έρχεται σαν στον καλό, Κάρπετ. Τι. Μεταγραφή τερματοφύλακα Ιανουάριο. Ποτέ. Δεν θυμάμαι, όχι. Άσου. Κοίταξε, οι μοναδικές περιπτώσεις, μια-δυο που είχαν στην Ευρώπη, είναι παιχτών που ήθελαν να παίξουν λόγω τελικής φάσης τότε. Mm. Σε Μουντιάλ και αυτά και ζητούσαν από τις ομάδες να πάνε δανεικοί για 6 μήνες. Ναι. Προκειμένου να έχουν παιχνίδια. Άλλος έγινε. Αλλιώς έγινε. Σε μεγάλες ομάδες πάρα πολύ σπάνια. Ναι, δηλαδή δικές μας ομάδες. Αν παρακάρει ο Παναθηναϊκός στον Νικοπολίδη, αλλά είναι το αντίθετο. Όχι, τον Νικοπολίδη τον έβγαλε. Τον έβγαλε το φυσικό. Ναι, σου λέω το αντίθετο, τον είχε παρκάρει. Ναι. Τώρα περιμένω να δούμε αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει ουσιαστικά. Να. Τρέχει στα θέματα του Σιρμπακάκ, μπορεί να το έχει κάνει και να μην το γνωρίζω εμείς, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει προκύψει από αυτό το διάστημα, σε αυτό το διάστημα μάλλον, ότι είναι η ΑΕΚ σε κάποια περίπτωση παίχτη πάρα πολύ κοντά και τελειώνει, ξέρεις, τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι, από την άλλη, ξέρεις, και να έρθει ο παίχτης, αν είναι να έρθει που στα 10 Γενάρη, στα 15, mm-hmm. δεν έχει βγάλει νόημα. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε πως το λέω, μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι αν είναι και βασικός, σαφές θα παίξει από την πρώτη. Mm-hmm. Θα έρθει. Δεν έχει νόημα γιατί ούτως άλλως ψάχνει για την ΑΕΚ. Αλλά λέω ότι ενώ για το διάστημα που θα λείπουν οι ακραίοι της ΑΕΚ, οι δύο, τέλει Γενάρη θα γυρίσουν. Οπότε μετά θα είναι με Φλεβάρι τέλος πάντων, μέσα Φλεβάρι. Ναι. Ο παίκτης αν έρθει 20 Γενάρη, θα παίξει αρχές Φλεβάρι. Δηλαδή δεν είναι για δύο μάτς. Ναι. Τον παίρνεις τώρα ή δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, τώρα όχι. Τώρα μόνο το παίρνεις γιατί είναι λύση. Εκτός αν πάρεις κάποιον από την Ελλάδα. Κατάλαβες. Κάποιον από την Ελλάδα που εντάξει μπαίνει και παίζει, ας πούμε. Αν αλλά υπήρχε. Και τελειά κανονικά παίχτηκε τώρα για καλή μεταγραφή γιατί ξαναλέω λίγο τα συμβόλαια των Ιρανών. Δεν πάνε, ναι. Ναι. Και πάει για πρωτοκλασάτο, βασικό όπως θέλετε πείτε το. Οπότε δεν ξέρω. Θα δούμε. Έγινε. Έγινε. Καλά. Ναι, ναι. Ξέρεις αυτό το πρόβλημα.